στην Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας σήμερα 10 Οκτωβρίου και μετά έχουμε ενότητα αθλητικών με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Είχαμε και έχουμε βέβαια αγωνιστική δράση Super League και πολλά ακόμα θέματα με τη Μαρία Πετρούτσου. Λοιπόν, 10 Οκτωβρίου λοιπόν Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας με φόντο βέβαια στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο προσκήνιο. Σήμερα έκαναν το γύρο του διαδικτύου στοιχεία με επίκεντρο το ποσοστό των παιδιών στην Ελλάδα που εμφανίζει άγχος και νευρικότητα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 15,2%. Το χαμόγελο του παιδιού τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και οι συνεργάτες του βέβαια, το επιστημονικό προσωπικό, παραμένει συνοδοιπόρος και δίπλα σε κάθε παιδί με ψυχικό τραύμα. Εκεί θα εστιάσουμε και εκεί θα αναζητήσουμε για το σχόλιο της κυρίας Μαρίας Φουσταλιεράκη, ψυχολόγος στο χαμόγελο του παιδιού, τα έχουμε πει πολλές φορές. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιατόπουλε. Ξέρετε, ο θεσμός εντός εισαγωγικών των Παγκόσμιων ημερών, σε ημερήσια βάση καθημερινά έχουμε και τον εορτασμό μιας παγκόσμιας ημέρας σήμερα, της ψυχικής υγείας, έρχεται να μας θυμίσει πόσο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και πόσο σημαντική είναι η κίνηση και η πρωτοβουλία μας να σταθούμε δίπλα σε άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Συγκεκριμένα έχει θέματα με την ψυχική του υγεία. Και πόσο μάλλον βέβαια όταν έχουμε απέναντί μας ένα ανήλικο, ένα μικρό παιδί, σωστά. Έχετε μεγάλο δίκιο και είναι χαρά και τιμή να συζητάμε σήμερα σε μια τόσο σημαντική ημέρα για εμάς. 10 Οκτωβρίου λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία, με στόχο να ευαισθητοποιηθούμε όλοι γύρω από ζητήματα ψυχολογικής ευημερίας, γιατί μας αφορά όλους, και ενήλικες και παιδιά. Έτσι, ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από πάρα πολλές προκλήσεις, έντονες στρεσογόνες καταστάσεις, που πολλές φορές δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστούμε μόνοι μας. Και χρειάζεται να ζητήσουμε μια στοχευμένη υποστήριξη. Άνω τελεία, έχουμε κάποια στοιχεία. Θεοδώρα, να μας δείξει λίγο τη σχετική κάρτα, για να τα σχολιάσει και η κυρία Φουσταλιεράκη. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ψυχικής υγείας. Για κοιτάξτε λίγο, στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού, 1 στους 8 πάσχει από μία διαταραχή. 114.147 οι κλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2022 και 2.441 συνεδρίες σε 150 παιδιά στο κέντρο ημέρας. Είναι στοιχεία τα οποία έχουμε αντλήσει και έχουν προκύψει μέσα από έρευνα των συνεργατών στο χαμόγελο του παιδιού. Κύριε Φουσταλιεράκη. Εντυπωσιακοί οι οριθμοί. 1 στους 8 ανθρώπους, που αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 450 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, και μάλιστα ο Παγκοσμίος Οργανισμός Υγείας με αφορμή τη σημερινή ημέρα ήθελε να στείλει το μήνυμα: ας κάνουμε όλοι μια την ψυχική υγεία και ευεξία προτεραιότητά μας σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί δεν έχει να κάνει ούτε με μορφωτικό επίπεδο, ούτε με ηλικία, ούτε με φύλο, ούτε με θρησκεία καταγωγή. Δυστυχώς, στη γραμμή SOS 1056, η οποία λειτουργεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν και ανώνυμα, ο αριθμός που αναφέρατε, περίπου 115.000 κλήσεις που διαχειριστήκαμε, μόνο που αφορούσαν συμβουλευτική υποστήριξη και παιδιών και ενηλίκων φροντιστών. Με ποικίλη θεματολογία είναι πολλές οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν και ενήλικες και παιδιά, βία, δυσκολεμένες οικογενειακές σχέσεις, απώλεια αγαπημένων προσώπων, ακαδημαϊκά ζητήματα, ζητήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε τη δύναμη, να ζητάμε βοήθεια, να έχουμε το θάρρος. Μάλιστα. Και αυτό που προσπαθούμε και εμείς από πλευράς μας, έτσι, η δική ψυχική υγεία, να σταματήσει το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία και την ασθένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δώσαμε το κεντρικό μήνυμα που δεν είναι άλλο. Μιλήστε, απευθυνθείτε στους ειδικούς. Υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν να σας ακούσουν στο χαμόγελο του παιδιού και σίγουρα να σας βοηθήσουν επιστημονικό, προσωπικό και όχι μόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Φουσταλιεράκη.